Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Έχει πάρα πολύ καιρό να κάνουμε οδηγητικό vlog. Κάνα μήνα. Γεια σας. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου. Βλέπετε πίσω από εμένα το Λάκι. Και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχει επιδιορθωθεί το αυτοκίνητό μας, γι' αυτό και μπορούμε να πάμε να κάνουμε τις δουλειές μας και πηγαίνοντας να κάνουμε τις δουλειές μας, να κάνουμε και ένα θεωρητικό βίντεο. Λοιπόν, έχω ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι αφορά πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι και θα επιθυμούσαν ή μάλλον επιθυμούν και θέλουν βαθύτατα συνδέσεις με άλλους ανθρώπους, είτε μια καλή φιλία, μια στενή φιλία, είτε μια ερωτική σχέση. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου και κάποια συμπεράσματα στο οποίο έχω καταλήξει μέσα από το διάβασμα κυρίως που έκανα για το βιβλίο που έγραψα και τελείωσα πρόσφατα και τώρα βρίσκεται σε επιμέλεια, και θέλω να σας μεταφέρω κάποιες σκέψεις που έχω κάνει πάνω στο ζήτημα των σχέσεων. Γιατί είναι τόσο δύσκολο στην εποχή μας είτε να δημιουργήσουμε μια ουσιαστική φιλία, είτε μια ερωτική σχέση, ενώ είναι μια εποχή αυτή στην οποία ζούμε, που υπάρχει μεγάλη ελευθερία κινήσεων, που υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επικοινωνήσει κανείς. Είναι μια κοινωνία αυτή στην οποία ζούμε, που πλέον αρκετά στερεότυπα και κοινωνικά στερεότυπα και κοινωνικές προκαταλήψεις δεν έχουν τόσο ισχυρή δράση όπως είχαν παλιότερα. Θυμήθηκα τώρα να σας πω, το 16 του Αυγούστου έκανα ένα ταξίδι μονοήμερο προς την Πάφο και πήγα να συναντήσω έναν παιδικό μου φίλο, τον Νικόλα τον Εύζωνα, και λέω στον Νικόλα, θυμάσαι? Εν τω μεταξύ του λέω, θα έρθω να σε πάρω από το σπίτι σου, το σπίτι των γονιών του δηλαδή, και φυσικά θυμόμουν ακριβώς που είναι το πατρικό του, γιατί μεγαλώσαμε μαζί. Και κατευθείαν από τον αυτοκινητόδρομο πάρκαρα, στάθμευσα έξω από το πατρικό του και του λέω, ρε θυμάσαι, ήταν μια φάση που ήσουν εσύ Δευτέρα γυμνασίου και ήμουν εγώ πρώτη γυμνασίου, δηλαδή ήμουν εγώ 12 και ο Νικόλας 13, εγώ 13 και ο Νικόλας 14, και πήγαινα στο πιάνο, ή επέστρεφα από τα μαθήματα του πιάνου, πήγαινα με τα πόδια εγώ στα μαθήματά μου, και το, όχι επειδή δεν θα με πήγαιναν οι γονείς μου, αλλά ήθελα να έχω αυτή την ελευθερία του να περπατώ. Και πέρασα έξω από το σπίτι του Νικόλα και ήταν ο Νικόλας έξω στην αυλή και καθόμασταν στα κάγκελα του σπιτιού του και μιλούσαμε. Και μιλούσαμε, παιδιά, θεωρητικά πράγματα, θεωρητικές συζητήσεις, όπως αυτά που μιλάω εδώ στα βίντεο μαζί σας. Και πέρασε ο θείος μου Γιάννης, ο μεγάλος αδερφός της μάνας μου, δεν ζει τώρα, είναι μακαρισμένος, και μας είδε που μιλούσαμε με τον Νικόλα και έρχεται η γιαγιά μου την επόμενη μέρα και κάνει ολόκληρο σκηνικό στη μάνα μου, τι είναι αυτά τα πράγματα, και να τη βλέπει ο θείος της να μιλάει μέσα στο δρόμο με ένα αγόρι και τι είναι αυτές οι ανηθικότητες, και μου κάνει σκηνικό η γιαγιά μου ότι μιλούσα με τον Νικόλα που δεν ήταν ο boyfriend μου, και να ήταν χαρά στο πράγμα. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι η κοινωνία σήμερα είναι πιο επιτρεπτική, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα, ότι αν ένα κορίτσι 13 χρονών θεαθεί να συζητάει στο δρόμο με ένα αγόρι 14 ετών ότι θα βγει το όνομά της και θα κάνει γιαγιά της θέμα και ο θείος της. Λοιπόν, αυτό ήταν το αυτή ήταν η βιογραφική παρέθεση. Λοιπόν, στην εποχή μας είναι πολύ πιο εύκολο για τους ανθρώπους, πιο κοινωνικά αποδεκτό, και φιλίες να δημιουργήσουν, και φιλίες μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, και φιλίες μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου, και ερωτικές σχέσεις. Είναι πιο επιτρεπτική η κοινωνία μας σήμερα. Παρ' όλα αυτά όμως, στις μέρες μας είναι πιο δύσκολο να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις, βαθιές σχέσεις με νόημα οι άνθρωποι. Παρόλο που υπάρχει πληθώρα μέσων επικοινωνίας, παρόλο που μπορεί κάποιος να μπει στο διαδίκτυο, παλιότερα είχαμε τα chat rooms, τώρα είναι τα κοινωνικά δίκτυα, ξέρω εγώ στο κοινωνικά του δίκτυα να έχει σύνδεση με πολλούς ανθρώπους,
Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτές τις μέρες ότι ανέβασα ένα απόσπασμα από το βίντεο που έκανα στις 5 Σεπτεμβρίου για το περιστατικό με τη δολοφονία του Αντώνη στον Πειραιά. Και έτσι είπα, ας το ανεβάσω, ας ανεβάσω ένα απόσπασμα από το βίντεο και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook, ώστε να το δουν και άνθρωποι που δεν είναι στο κανάλι. Και έχει 500,000 θεάσεις το βίντεο που έβαλα στο Facebook. Δεν έχω ξαναδεί τόσες θεάσεις. Και λέω, κοίτα, 500,000 άνθρωποι, εκ των οποίων ίσως 100,000 με γνωρίζουν, έχουν δει αυτό το βίντεο. Ενώ 100,000 με γνωρίζουν με την έννοια του ότι έχει, ξέρω εγώ, πόσες χιλιάδες shares, ανθρώπους που το έχουν μοιραστεί, και μάλιστα εννοείται ότι δεν μπόρεσα να... δεν μπήκα καν στη διαδικασία να σχολιάσω στα σχόλια, διάβασα κάποια σχόλια, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Και εντάξει, θα μου πείτε, εσύ κάνεις αυτή τη δουλειά, έχεις το κανάλι, ήσουν στην τηλεόραση προηγούμενος, γι' αυτό σε παρακολουθεί ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι ένας μέσος άνθρωπος θα έχει και 200 φίλους στο Facebook. 150, ξέρω εγώ. Μπορεί και 1,000, μπορεί και 2,000. Ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να επικοινωνήσει στο Messenger, για παράδειγμα. Όμως, πάλι είναι δύσκολο να κάνεις φίλες. Επίσης, σήμερα έχουμε τις εφαρμογές γνωριμιών που μπαίνεις μέσα και έχει μια πληθώρα προφίλ του φίλου που σε ελκύει. Και μπορεί να μιλήσεις, να κάνεις match με πολλούς ανθρώπους στα Tinder, στα Bumble και σε όλα αυτά. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδεθείς ουσιαστικά με ανθρώπους. Παρακολουθούσα μια συνέντευξη, δύο-τρεις συνέντευξεις αυτής της τύπησας. Μια τύπησα η οποία είναι Αγγλίδα, έχει γεννηθεί στην Αγγλία, αλλά οι ρίζες της είναι... η θρησκεία της είναι μουσουλμανική και αυτή τη στιγμή ζει και εργάζεται στον Ντουμπάι ως coach σχέσεων. Και νομίζω έχει σπουδάσει και ψυχολογία, δεν είμαι σίγουρη. Την παρακολούθησα στο κανάλι του Lex Friedman, ενός νευροεπιστήμονα, ο οποίος έχει πολύ ωραία podcast και ωραίες ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Τυχαία έπεσα πάνω σε αυτήν και την παρακολούθησα μετά και στον Tom Billier. Λοιπόν, αυτή εννοείται ότι είναι θρησκευόμενη μουσουλμάνα, άρα είναι αυστηρών αρχών. Είναι υπέρ της μονογαμίας, δεν του είπε ξεκάθαρα αν είναι υπέρ του να κάνει σεξ μέσα στο γάμο ή αν είναι λίγο πιο μοντέρνα και σου λέει σεξ σε μια σοβαρή σχέση, δεν ξέρω. Έχει μια, έτσι, ένα πολύ συντηρητικό προφίλ και έλεγε το εξής, και παντού έλεγε τα ίδια δηλαδή, τρεις συνεντεύξεις που είδα σε τρία διαφορετικά κανάλια, τα ίδια έλεγε. Έλεγε ότι το γεγονός ότι στην εποχή μας είναι το Tinder και αυτές οι εφαρμογές γνωριμιών και ότι έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες, ότι αυτές οι ευκαιρίες είναι, και οι πληροφορίες για ανθρώπους είναι υπερβολικά πολλές, είναι πάρα πολλές για τον εγκέφαλο μας να μπορέσει να τις διαχειριστεί. Γι' αυτό πολλές πληροφορίες ίσον καθόλου πληροφορίες. Δηλαδή, χάνει το νόημα της η ανθρώπινη ύπαρξη. Παρόλο που διαφωνώ με τις συντηρητικές της απόψεις που έλεγε στις συνεντεύξεις, που δεν ήταν αυτή η συντηρητική της απόψη. Οι συντηρητικές της απόψεις είχαν να κάνουν με τη θέση της γυναίκας, την ισότητα των φίλων κτλ. Θεωρώ ότι ήταν οπισθοδρομικές οι απόψεις της και είναι κατανοητό εφόσον ζει και εργάζεται σε μια μουσουλμανική χώρα και ασπάζεται τις συντηρητικές αρχές του μουσουλμανισμού. Ναι, είναι φυσιολογικό να έχει αυτές, αναμενόμενο να έχει αυτές τις απόψεις. Λοιπόν, όμως μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε, ότι ναι, όντως μπαίνει στο Tinder κάποιος, για παράδειγμα, ή στο Facebook και έχει πολλές επιλογές. Πολλές φωτογραφίες, πολλά προφίλ, πολλοί άνθρωποι και είναι αναλώσιμοι άνθρωποι. Δηλαδή εύκολα κάνεις swipe left, εύκολα κάνεις swipe right, δηλαδή μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου μπλοκάρεις τον άλλον, κάνεις unmatch, σταματάς να μιλάς, μιλάς με κάποιον άλλον και αυτό είναι εξαιρετικά μπερδευτικό. Μας δίνει μια ψευδαίσθηση του ότι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες και ότι έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Στην πραγματικότητα όμως, it narrows our horizons, στενεύει τους ορίζοντές μας αυτό το πράγμα. Γιατί, και τώρα θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση του φίλου μου του Νικόλα, που την έχω και στο βιβλίο μου «Η ανατομία μιας γυναίκας»,
όταν ήταν στη Σορβόνη στο Παρίσι που κάνει το διδακτορικό του και εγώ ήμουνα στη Λευκοσία και έγραφα το βιβλίο για να το πει μια γυναίκα, συζητούσαμε μια μέρα για τον έρωτα και μου είπε την άποψη που είχε τότε, τώρα δεν ξέρω αν έχει την ίδια. Έχει εξελιχθεί και αυτός, όπως έχουμε εξελιχθεί όλοι. Και μου έλεγε τότε ότι η μεγάλη αγάπη έρχεται μια ή δύο φορές στη ζωή μας. Εγώ πλέον δεν πιστεύω σε μεγάλες αγάπες. Νομίζω ούτε και ο Νικόλας πιστεύει σε αυτό, ότι υπάρχει κάποιος που είναι προορισμένος για μας και είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να συμβεί. Δεν θα μιλήσω εκ μέρους του. Τότε μου έλεγε, μιλάμε τώρα για το 2004, δηλαδή 19 χρόνια πριν. Τότε μου έλεγε ότι με μια μεγάλη αγάπη στη ζωή σου μπορεί να έρθει μια φορά, αν είσαι τυχερός να έρθει δύο φορές η μεγάλη αγάπη. Και μου έλεγε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια πλούσια σεξουαλική ζωή και πηγαίνουν με πολλούς ανθρώπους, εξερευνούν τους ανθρώπους επιφανειακά, μου έλεγε. Ενώ αν έχεις μια μονογαμική σχέση, η εξερεύνηση του ζευγαριού γίνεται εις βάθος. Και νομίζω κάπου το αναφέρω στο βιβλίο «Μια ανατομία μιας γυναίκας». Και εξακολουθώ να συμφωνώ με αυτή την άποψη, ότι έχουμε πολλά περισσότερα να κερδίσουμε, έχουμε πολλά περισσότερα, πολύ περισσότερο να επωφεληθούμε, εάν εστιάσουμε την ενέργειά μας στη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων. Και όταν μιλάμε για ερωτικές σχέσεις, ουσιαστική σχέση είναι η μονογαμική σχέση, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος συνδέεται με έναν άλλον άνθρωπο και δίνει ο ένας την ερωτική του ενέργεια στον άλλον και συμφωνούν, κάνουν μία συμφωνία, μία δέσμευση, ώστε ό,τι ερωτικό έχω θα στο δίνω και ό,τι ερωτικό έχεις θα μου το δίνεις και το ερωτικό θα είναι μεταξύ μας. Είτε αυτό είναι στα πλαίσια μιας συγκατοίκησης, είτε μιας σχέσης living apart together, που έχουμε κάνει και βίντεο πρόσφατα, ζούμε μαζί χωριστά, είτε μια σχέση γάμου, είτε μια σχέση αστικής συμβίωσης, ό,τι και να είναι. Η μονογαμικότητα όμως παρατηρείται σε όλων των ειδών τα ζευγάρια. Δηλαδή υπάρχουν ομοφιλόφιλα ζευγάρια που είναι μονογαμικά, υπάρχουν ετεροφιλόφιλα ζευγάρια που είναι μονογαμικά, υπάρχουν ζευγάρια που είναι παντρεμένα και είναι μονογαμικά. Υπάρχουν ζευγάρια που συγκατοικούν και είναι μονογαμικά και υπάρχουν και ζευγάρια που δεν συγκατοικούν αλλά είναι μονογαμικά, επειδή ακριβώς είναι δεσμευμένοι στην αξία της μονογαμικότητας και αποφασίζουν μεταξύ τους ότι το ερωτικό μας κομμάτι θα το μοιραστούμε εγώ με σένα και εσύ με μένα, δεν θα το αφήνουμε έτσι, να το δίνουμε από εδώ και από εκεί. Το να το δίνουμε από εδώ και από εκεί. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό το τραγούδι του Μιλιώκα. Αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις. Ο οποίος, σημειώστε, το έγραψε εξ αφορμής μιας απογοήτευσης που είχε από μια Κύπρια από την Πάφο που παντρεύτηκε. Νομίζω. Ζω το έγραψε μετά που χώρισε από την Κυπρέα, αν είμαι σίγουρη όμως. Το αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις. Το να το δίνουμε από εδώ και από εκεί δεν το εννοώ με αυτόν τον σεξιστικό τρόπο. Τον τρόπο που υποβιβάζει το σεξ, υποβιβάζει τη γυναίκα, υποβιβάζει τη γυναίκα που έχει σεξουαλικότητα. Εγώ μιλάω για το συναίσθημα και μιλάω για τη σεξουαλική ενέργεια και την ερωτική ενέργεια, ότι αν κάνουμε σεξ με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχουμε συναισθηματική σύνδεση και δεν υπάρχουν συναισθήματα, οτιδήποτε συμβεί σε εκείνη την πράξη, σε εκείνη τη συνάντηση, όσο υπέροχο κι αν είναι, όσο mind-blowing κι αν είναι, όσο κι αν μας τρελάνει, είναι ένα συμβάν μόνο του. Εάν όμως εστιάσουμε την ενέργεια μας ούτως ώστε να συνδυόμαστε όλο και βαθύτερα με τον σύντροφό μας, με τον οποίο, με την οποία έχουμε μονογαμική σχέση, τότε κάθε mind-blowing sexual event, κάθε περιστατικό καταπληκτικής σεξουαλικής σύνδεσης, θα συνδέει ακόμη περισσότερο το ζευγάρι. Χωρίς να σημαίνει ότι έχω γίνει η κυρία από τον Ντουμπάι που λέω μην κάνετε σεξ χωρίς δεσμεύσεις και ότι το να κάνεις σεξ χωρίς συναίσθημα είναι ανηθικότητα, αμαρτία. Καμία σχέση. Εγώ μιλάω σε αυτή την περίπτωση, σήμερα, σε αυτό το βίντεο, σε αυτή τη συνθήκη, για τη δυνατότητα να καλλιεργήσουμε πιο βαθιές σχέσεις, πιο ουσιαστικές σχέσεις, σχέσεις που να μας ευχαριστούν πολύ περισσότερο, σχέσεις που να μας βοηθούν
στο να είμαστε αυθεντικοί, που να είναι στα πλαίσια της αυθεντικότητας μας, σχέσεις οι οποίες να συμβάλλουν στην ευεξία μας και όχι να μας απογοητεύουν και να μας ματαιώνουν. Γιατί κακά τα ψέματα, για έναν ολόκληρο άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επαφή με τον εαυτό του, ο οποίος γνωρίζει καλά τον εαυτό του και θέλει να ζει τη ζωή του συνειδητά και αυθεντικά, είναι ματέωση το να αρχίσεις να φλερτάρεις με έναν άλλον άνθρωπο, να ανταλλάξεις μηνύματα, να ανταλλάξεις φλερτ, να βρεθείς, να κάνεις σεξ, να περάσεις τέλεια στο σεξ και μετά μην τον είδατε και μην την είδατε. Όσο κι αν είμαστε cool, όσο κι αν είμαστε εκπαιδευμένοι ώστε να διαχωρίζουμε το συναισθηματικό από το σεξουαλικό, μένει μια μικρή ματέωση. Λες, ρε παιδί μου, όχι ότι πρέπει οπωσδήποτε να ζήσεις μαζί με τον άλλον και να τον παντρευτείς και να την παντρευτείς και να κάνετε παιδιά και οικογένεια, αλλά λες, αν κρατούσαμε μια επαφή με αυτόν τον άνθρωπο, αν συνέχιζε το φλερτ, συνέχιζε η τρυφερότητα, συνέχιζε ο ερωτισμός, τι θα πείραζε. Ονώ καθένα σπίτι του. Δεν μιλάω για το να δίνουμε με τα μούτρα μέσα σε μια σχέση, αλλά ειδικά αν είναι καλό το ευκαιριακό σεξ, είναι απογοητευτικό μετά. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι ήταν ευκαιριακό και δεν θα ξανασυμβεί. Εδώ να πάρω την ευκαιρία να πω ότι αν μας συμβεί κάτι τέτοιο, αν ξεκινήσουμε ένα φλερτ, μια διαδικασία γνωριμίας και φτάσουμε μέχρι το σεξ και το σεξ είναι super duper wow και είναι καταπληκτικό και το άλλο πρόσωπο μας κάνει ghosting μετά ή απομακρυνθεί γιατί δεν θέλει να δεθεί, υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσουμε. Και αν δυσκολευόμαστε μόνοι μας, μπορούμε με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας να θεραπεύσουμε το τραύμα της εγκατάληψης ή και τη φοβία της εγκατάληψης που μπορεί να μας έχει μείνει μετά από διαδοχικές τέτοιες ιστορίες. Γιατί δίνουμε μεγάλη έμφαση στην παιδική ηλικία και καλά κάνουμε και δίνουμε έμφαση στην παιδική ηλικία και στο πώς δημιουργούνται τα παιδικά τραύματα και τα στυλ δεσμού, τα οποία στη συνέχεια αναβιώνουν και επηρεάζουν και τον τρόπο με τον οποίο συνδυόμαστε στην ενήλικη ζωή. Όμως υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Ένας άνθρωπος να σε ξεγελάσει του στυλ, να σου πουλήσει αγάπες και έρωτες και να αναπτύξεις προσδοκίες ότι θα μπει σε μια ερωτική σχέση και απλώς να γίνει ένα σεξ και μετά να εξαφανιστεί. Άλλος άνθρωπος να σε ξεγελάσει, μια φορά να παραμυθιαστείς, δεύτερη φορά να παραμυθιαστείς, τρεις φορές να παραμυθιαστείς, μετά απογοητεύεσαι, τραυματίζεσαι. Από την πρώτη φορά τραυματίζεσαι. Και ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που λέμε μπορώ και μόνος μου να είμαι καλά και είμαι και μόνος μου καλά κλπ. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο είτε μετά που έχουμε διαχειριστεί τα τραύματα μας, είτε σαν μια άμυνα, σαν ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας προκειμένου να επιβιώσουμε, να νιώθουμε μια υπερανεξαρτησία ότι εγώ δεν έχω ανάγκη τους άλλους, δεν έχω ανάγκη κανένα. Και όμως έχουμε ανάγκη τη συνδεσιμότητα οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα και χρειαζόμαστε ουσιαστικές συνδέσεις με βάθος και με νόημα. Ξαναλέω, όχι απαραίτητος να είμαστε όλη μέρα μαζί και να ζούμε, ξέρω εγώ, 5-6 άνθρωποι μαζί, 3-2 άνθρωποι μαζί, 3 άνθρωποι μαζί. Αλλά είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει να νιώθουμε ισορροπία συναισθηματική και ψυχική και ευεξία. Το να γνωρίζουμε ότι υπάρχει η Μαρία, που είναι πολύ καλή μου φίλη και έχουμε μια ουσιαστική σχέση με τη Μαρία και είναι εκεί. Δεν ζει μαζί μου η Μαρία, δεν είμαστε όλη μέρα μαζί με τη Μαρία, αλλά γνωρίζω ότι η Μαρία είναι ένα τηλεφώνημα μακριά και μια βιντεοκλήση μακριά. Ξέρω για παράδειγμα, τώρα λέω υποθετικά ονόματα, ότι είναι ο Γιώργος με τον οποίο έχουμε ένα φλερτ, με τον οποίο μιλάμε στα μηνύματα, έχουμε βρεθεί 4-5 φορές, λέμε να ξαναβρεθούμε και χτίζουμε τη γνωριμία μας. Είναι, ξέρω εγώ, και η Γεωργία, η οποία είναι μια πολύ καλή συνάδελφος, που τη βλέπω στη δουλειά. Δεν είμαστε και τόσο κολλητές, αλλά ξέρω ότι είναι ένα ευήκον η κοπέλα αυτή και όταν έχω κάτι που με απασχολεί, θα με ακούσει ενεργητικά και θα μου δώσει με αγάπη τη γνώμη της και επίσης και εγώ θα κάνω το ίδιο για αυτήν. Αυτό εννοώ ότι οι άνθρωποι θέλουμε τις ανθρώπινες συνδέσεις. Εδώ μια σχέση με ένα ζωάκι, βλεπελάκι, και μας βοηθάει πάρα πολύ στο να βελτιωθεί
η ψυχική μας υγεία, ευεξία και ισορροπία, πόσο μάλλον με ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε κιόλας και μπορείς να συνεννοηθείς κιόλας μαζί τους. Λακή μου, δεν θέλω να σημειώσω που δεν ξέρεις να μιλάς. Έχεις το δικό σου τρόπο να δείχνεις την αγάπη σου. Ναι, τον έχεις. Και τώρα έχουμε μπει στο πάρκινγκ και θα κλείσουμε τη βιντεοσκόπηση και θα τη συνεχίσουμε όταν θα βγούμε από το υπόγειο πάρκινγκ. Κάναμε τα ψώνια μας και σε εκείνο το μέρος που είχε υπόγειο πάρκινγκ και σε αυτό το μέρος που είχε επίγειο πάρκινγκ και επιστρέφουμε να συμπληρώσουμε το θεωρητικό μας vlog αλλά και τη συζήτησή μας. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος λέγαμε ότι η ανθρώπινη ευδαιμονία, η ψυχική ευεξία, η ψυχική υγεία έχει να κάνει και με τις βαθιές ανθρώπινες συνδέσεις με νόημα. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο στην εποχή μας να επιτευχθεί. Και εξηγήσαμε ότι δεν μιλούμε απαραίτητος πως πρέπει ο κάθε άνθρωπος να ζει μαζί με άλλους ανθρώπους ή να είναι παντρεμένος ή να έχει συγκάτοικους ή να είναι συνέχεια μαζί με άλλους ανθρώπους για να νιώθει καλά, αλλά χρειάζεται να έχουμε μέσα στο μυαλό μας εντυπωμένες, αποτυπωμένες τουλάχιστον 2-3 σημαντικές σχέσεις. Αυθεντικές, γνήσιες, ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις και συνδέσεις με νόημα. Λοιπόν, για να το επιτύχουμε αυτό, είτε πρόκειται για φιλίες, είτε πρόκειται για μια ερωτική σχέση, πρέπει να το έχουμε σκοπό. Δηλαδή, πώς σήμερα εμείς πήγαμε με το Λάκη σε ένα κατάστημα που έχει αθλητικά ήδη, ο Λάκη ήταν στο αυτοκίνητο στο πάρκινγκ, εγώ πήγα στο κατάστημα και πήρα αθλητικά παπούτσια για τρέξιμο και ειδικές αθλητικές κάλτσες, γιατί τα αθλητικά παπούτσια που είχα φθάρηκαν και θέλω να συνεχίσω να περπατώ και το προγραμμάτισα, το έψαξα να βρω ποια είναι τα καλύτερα παπούτσια να πάρω σε σχέση με τα πόδια μου και τις ιδιομορφίες που έχουν, το έβαλα στόχο και το έκανα. Που είναι ένα πολύ απλό πράγμα, η απόκτηση ενός υλικού αγαθού, η απόκτηση ενός παπουτσιού, ενός παπουτσιού που σε βοηθά στη γυμναστική, για παράδειγμα. Όπως βάζουμε στόχους για άλλα πράγματα, έτσι πρέπει να βάζουμε στόχους και για τη δημιουργία ανθρώπινων σχέσεων, εάν δεν έχουμε στη ζωή μας και θέλουμε να δημιουργήσουμε, ή για τη διατήρηση των υφιστάμενων ανθρώπινων σχέσεων. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, το οποίο κατά τη γνώμη μου ανάγεται στη σφαίρα της πνευματικότητας. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να έχει πνευματικότητα, έτσι όπως το βλέπω, χρειάζεται, το έχει ανάγκη, το νιώθει, το πράττει, να επενδύει χρόνο και ενέργεια και προσπάθεια στο να δημιουργεί ουσιαστικές αυθεντικές ανθρώπινες σχέσεις ή να διατηρήσει αυτές που έχει. Μέσα σε ένα δύσκολο τρόπο ζωής και σε ένα κόσμο με ληστική κοσμοθεωρία, που προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα, είτε να τα βγάλουμε πέρα κυριολεκτικά ή να καταφέρουμε να αποκτήσουμε τα υλικά αγαθά που μας λένε οι διαφημίσεις ή που μας δείχνουν τα διάφορα βίντεο, δεν ξέρω, στο Instagram, στο TikTok που δείχνουν αυτά τα ηλιστικά αγαθά κλπ. Δηλαδή κάποιος όντως μπορεί να έχει θέμα οικονομικής επισφάλειας και να πρέπει πραγματικά να προσπαθήσει ιδιαιτέρως για να βρει τα χρήματα, τα απαραίτητα για να επιβιώσει και να διαβιώσει αξιοπρεπώς, και κάποιος άλλος μπορεί να μην έχει πρόβλημα επιβίωσης αλλά να του δημιουργούνται πλαστικές, ψευδείς ανάγκες υλιστικές μέσα από το χώρο των διαφημίσεων και της μίμησης. Δηλαδή βλέπω ότι ο γείτονάς μου έχει αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, εμένα το αυτοκίνητο μου δεν είναι καινούριο, ζηλεύω, λέω θέλω και εγώ καινούριο αυτοκίνητο, και μπορεί ενώ το αυτοκίνητο μου ακόμη να είναι σε καλή κατάσταση και να μπορώ να το χρησιμοποιήσω και να το οδηγήσω ακόμη 5-6-7 χρόνια, να αποσβέσω τα χρήματα που έδωσα αγοράζοντας, το πάω και παίρνω ένα καινούριο αυτοκίνητο για να συμβαδίσω με το γείτονα.
ή για να μην νιώθω ότι είμαι φτωχότερος ή κατώτερος. Δεν είναι ντροπή να είσαι φτωχός εντωμεταξύ, δεν είναι ντροπή να είσαι ένας άνθρωπος που να έχεις ένα χαμηλό οικονομικό εισόδημα. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Όπως ούτε είναι και ντροπή να είσαι ένας άνθρωπος με ένα ψηλότερο οικονομικό εισόδημα. Δεν είναι θέματα σημαντικά αυτά. Εκτός και αν πρόκειται για θέμα οικονομικής επισφάλειας. Αν όντως ένας άνθρωπος δεν έχει τους οικονομικούς πόρους για να επιβιώσει, ναι, είναι πρόβλημα εκεί. Όχι ντροπή, είναι πρόβλημα. Πρέπει να κάνει κάτι, να αλλάξει τα δεδομένα του προκειμένου να καταφέρει να τα βγάζει πέρα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Ανθρώπινες σχέσεις με νόημα. Θέλω να δημιουργήσω μια ουσιαστική φιλία, δύο ουσιαστικές φιλίες. Θέλω να κάνω μια πραγματική ερωτική σχέση. Δίνουμε χρόνο. Κάναμε ένα βίντεο, το οποίο βγήκε μέσα στον Αύγουστο, πάλι ήταν οδηγητικό, που είχε τίτλο «Θα δείξει». Ότι όταν γνωρίζουμε έναν νέον άνθρωπο δεν πρέπει να δίνουμε με τα μούτρα, ούτε να παίρνουμε την απόφαση άμεσα μας κάνει δεν μας κάνει, να λέμε θα δείξει. Λοιπόν, όντως έχει δίκιο αυτή από το Ντουμπάι, ξεχνάω το ρομάτι, έχει δίκιο η τύπισσα. Όντως το να μπαίνεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστοσελίδες γνωριμιών σου δίνει μια ψευδαίσθηση ότι υπάρχουν πληθώρα επιλογών. Στην πραγματικότητα όμως οι περισσότεροι από εμάς δεν δίνουμε καθόλου ευκαιρία ούτε στον εαυτό μας ούτε στους άλλους να γνωριστούμε ουσιαστικά. Οπότε στην περίπτωση που ένας άνθρωπος θέλει να προσελκύσει στη ζωή του έναν ταιριαστό ερωτικό σύντροφο, χρειάζεται να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα αυτή του την επιθυμία και να επενδύσει ουσιαστικά χρόνο και ενέργεια στο να γνωρίσει τον άνθρωπο, όχι τους άνθρωπους, τον άνθρωπο. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι ακόμη και αν χρησιμοποιείς μια εφαρμογή γνωριμιών, κάποιος είχε γράψει ένα σχόλιο, ρε παιδιά. Κάποιος είχε γράψει ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο. Τώρα έχει ένα θέμα το YouTube και δεν μου βγάζει τα usernames, δεν μου βγάζει το όνομα του κάθε χρήστη όπως το γράφει. Μου βγάζει κάτι κωδικούς και δεν ξέρω ποιος γράφει. Κάποιος είχε γράψει, λέει και στο Tinder άμα μπεις, να βάλει, νομίζω κοπέλα το είχε γράψει, να βάλεις ότι είσαι σε άλλη, μπορείς να αλλάξεις και το location, την τοποθεσία, να βάλεις ότι είσαι σε άλλη χώρα. Και λέει, η μόνη περίπτωση να βρεις κάποιον άνθρωπο με τον οποίο να κάνεις κάτι ουσιαστικό είναι να γράψεις ότι ψάχνεις σύντροφο ζωής και να επιμένεις σε αυτό. Πες ότι μπήκες στο Tinder, μπήκες στο Bumble, μπήκες στο Facebook, δεν γράψεις σύντροφο ζωής, είσαι ξεκάθαρος, είσαι ξεκάθαρη από την αρχή ότι θες να κάνεις μια ουσιαστική γνωριμία. Μην μιλάς με όλους. Μίλησε με 2-3 πρόσωπα, από εκείνα τα 2-3 πρόσωπα ξεκαθάρισε ένα, με το οποίο αυτό πρόσωπο θα ασχοληθείς για να το γνωρίσεις καλύτερα, για να δεις αν σου κάνει και για να δεις αν θέλει και εκείνο, στην περίπτωση που σου κάνει και σου αρέσει, να προχωρήσεις παρακάτω. Όταν μιλούμε με πολλούς ανθρώπους παράλληλα, όταν διασπούμε την ενέργειά μας και δεν την εστιάζουμε, τότε δεν δίνουμε ουσιαστική ευκαιρία σε κανέναν και πόσο μάλλον στον εαυτό μας. Τώρα, αν κάποιου η επιδίωξη του είναι να διασπαστεί, fair enough. Ενώ ο καθένας κάνει αυτό που θέλει, αυτό που επιθυμεί, αυτό που του ταιριάζει, αυτό που του βγαίνει. Αν όμως επιδίωξη μας είναι να βρούμε έναν άνθρωπο με τον οποίο να κάνουμε μία σχέση με νόημα, μία σχέση με ουσιαστική σύνδεση, χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται χρόνος και όχι διάσπαση προσοχής. Οπότε, το παίρνεις απόφαση ότι δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Και στις φιλίες δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη που δημιουργείται μια γνήσια αυθεντική φιλία. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο και τριβή. Να συναντηθείς, να ξανασυναντηθείς, να συνομιλήσεις, να ξανασυνομιλήσεις, να στείλεις μηνύματα, να επικοινωνήσεις, να ξαναεπικοινωνήσεις και μέχρι να περάσει και το ικανό χρονικό διάστημα ώστε να εδραιωθεί η γνώμη που έχεις για αυτό το πρόσωπο, να δημιουργηθεί στον εγκέφαλο σου, να αποτυπωθεί το αποτύπωμα της σχέσης. Δεν δημιουργείται η σχέση από τη μια μέρα στην άλλη.
Και αυτό που βλέπουμε σε ανθρώπους με παρορμητικές συμπεριφορές και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μοτίβα συνεξαρτητικά στις σχέσεις τους και μοτίβα να μπαίνουν σε κακοποιητικές και τοξικές σχέσεις είναι ότι δίνουν με τα μούτρα. Έβλεπα αυτές τις μέρες, βλέπω ακόμη, γιατί βλέπω λίγο όλη την ώρα που τρώω, βλέπω τη σειρά που βγήκε για την Pamela Anderson και τον Tommy Lee Jones, τη σχέση τους, το γάμο τους. Η Pamela Anderson, αυτή η γνωστή, πολύ γνωστή ναυαγοσόστρια, που έπαιζε την ναυαγοσόστρια στη σειρά. Πώς τη λέγανε τη σειρά? Καλά, πραγματικά η μνήμη μου εμένα είναι... Είναι για τα πανηγύρια η μνήμη μου, λάκι, επειδή δεν κάνω αρκετό REM. Και το ρολέ μου μου λέει ότι πρέπει να κάνω παραπάνω REM. Rapid eye movement, sleep. Λοιπόν, έπαιζε στο Baywatch η Pamela Anderson και η ιστορία με το, η σχέση τους, με το γάμο τους και με την βιντεοτενία, το tape των προσωπικών του στιγμών, το οποίο το έκλεψε κάποιος κλπ. Και θυμάμαι ότι είχα παρακολουθήσει πριν 6-7 μήνες, έκανε λανσάρι σε ένα βιβλίο που έγραψε η Pamela Anderson και είχε και ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix για την Pamela, που ήταν ένα πραγματικό ντοκιμαντέρ, δηλαδή πήγαν τα συνεργεία στο σπίτι της εκεί που μένει στον Καναδά και άνοιξε τα αρχεία της που είχε μέσα τα σημειωματάρια της που ήταν νεότερη, τα βιντεοκασέτες και τέτοια. Και μου έκανε εντύπωση ότι η Pamela, η οποία είναι συνεξαρτώμενη με σίγμα κεφαλαίο, περιέγραφε όλες τις σχέσεις και την κατάσταση που είχε με τις ερωτικές σχέσεις. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια πολύ ωραία γυναίκα, η οποία και τώρα στα 50 κάτι είναι θεογκόμενα, πολύ ωραία γυναίκα. Πολύ ελκυστική γυναίκα και πολύ γλυκός άνθρωπος. Φαίνεται ότι είναι γλυκός άνθρωπος. Όμως είναι κολλημένη εκεί πέρα ότι ο έρωτας της ήταν ο Tommy Lee, που είναι και Έλληνας, μισός Έλληνας. Και είναι ο Tommy Lee και οι γονείς της έμειναν μαζί. Νομίζω ότι σας έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία για την Pamela Anderson. Και οι γονείς της έμειναν μαζί και παρόλο που ο πατέρας της κακοποιούσε τη μάνα της, είναι ακόμη μαζί και αυτή, γιατί δεν κατάφερε να είναι μαζί με τον Tommy Lee και όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, και δείχνει πως γνωρίστηκαν. Μέσα σε 3 ημέρες και ελευθερικά παντρεύτηκαν. Ήταν τόσο παρορμητική η γνωριμία τους. Ο άλλος μόλις είχε βγάλει διαζύγιο, αυτή μόλις είχε βγει από μια άλλη σχέση και ξεκινάει αυτή η σειρά. Pammy and Tommy, Tommy and Pammy, πώς τη λένε αυτή τη σειρά, νομίζω στο Hulu. Ξεκινάει αυτή η σειρά, η οποία με την Pamela Anderson είναι σε ένα κλαμπ μαζί με τις φίλες της και να λέει τέλος τα κακά παιδιά, πλέον τελειώσαμε τα κακά παιδιά, πλέον μόνο καλά, με καλά παιδιά θα βγαίνω, δεν πρόκειται να συνεχίσω τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές κλπ. Και μετά από λίγο στέλνει σφινάκια στον Tommy Lee και αρχίζουν και χορεύουν, κάνουν. Της λέει φίλη της, πρόσεξε, αυτός είναι bad boy, θα προσέχω, προσέχω. Σε 3 μέρες βρεθήκαμε παντρεμένοι. Πώς μπορούσε η σχέση αυτή να έχει οποιοδήποτε καλό μέλλον? Πώς θα μπορούσε να έχει την πιθανότητα αυτή η σχέση να πάει καλά? Όταν από τη μια στιγμή στην άλλη και στο αεροπλάνο που ερχόντουσαν από το Μεξικό που είχε πάει αυτή για μια δουλειά που είχε και πήγε αυτός και τη βρήκε και παντρεύτηκαν εκεί παρορμητικά με ένα άσπρο μπικίνι στην παραλία, ήταν η Pamela. Τη ρωτάει στο αεροπλάνο, ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία? Δεν ξέρουν ένα τον άλλο και παντρεύονται. Δεν έχω τελειώσει ακόμη τη σειρά, αλλά από ό,τι ξέρω από τότε είχε πει η ίδια για το γάμο της. Υπήρξε και κακοποίηση μέσα στο γάμο της και πολλά ζητήματα. Κάτι τώρα αυτή είναι. Πρέπει να τη βάλουμε την Pamela Anderson να βλέπει το κανάλι μας. Αυτή και κλαίγεται στα 55, πόσο είναι, πιο μεγάλη από μένα. Σε πόσο είναι, 50 κάτι. Κλαίγεται για το Tommy Lee και δεν είναι με το Tommy Lee και ο Tommy Lee είναι με μια νεότερη. Θέλουμε όλη ψυχοεκπαίδευση νομίζω και εγώ πρώτη. Λοιπόν, οι σχέσεις οι προβληματικές ξεκινάνε αυτόματα. Χθες δεν σε ήξερα, σήμερα είσαι ο άνθρωπός μου. Προχθές αγνώσα την ύπαρξή σου, σήμερα είσαι το άλλο μου μισό. Κάτι ηλίθιες, παράλογες πεπιθήσεις και όχι πιστεύουμε στις αδερφές ψυχές και στις δίδυμες φλόγες και διάφορες τέτοιες μπουρδες και φούξια και ριλά και ροζ, τι ξέρετε, τέτοιες μπλε. Λάκη, κατάλαβες εσύ. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο να γνωρίσεις τον άλλο. Θέλει χρόνο να πέσει ο ενθουσιασμός του πρώτου καιρού.
ο οποίος ενθουσιασμός του πρώτου καιρού έρχεται και με τις ορμόνες, όπως έχουμε εξηγήσει σε εκείνο το βίντεο. Επίσης, διάφορες τεχνικές του στυλ. Δεν θα κάνεις σεξ πριν να περάσουν τρεις μήνες που βγαίνετε ραντεβού, ή δεν θα καφιληθείς πριν το τρίτο ραντεβού, ή δεν θα επιδειχτείς πριν το τέτοιο ραντεβού. Βλακίες όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι βλακίες. Το να κάνουμε πράγματα επίτηδες για να επιτύχουμε να τυλίξουμε τον άλλον, να τυλίξουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να είμαστε αυθεντικοί με τον εαυτό μας και αυθεντικοί με τον άλλον άνθρωπο όταν πρόκειται για ερωτική γνωριμία, για γνωριμία ερωτικής φύσεως. Να μην κάνουμε οτιδήποτε που δεν θέλουμε, γιατί οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι έχουμε την τάση να θέλει ο άλλος να κάνουμε κάτι, ας πούμε σεξ, και να κάνουμε επειδή θέλει ο άλλος, για να μην του χαλάσουμε χατήρι, όχι επειδή θέλουμε εμείς. Να όταν κάνουμε κάτι να το κάνουμε επειδή ακριβώς καραγουστάρουμε και θέλουμε εμείς, όχι επειδή θέλει ο άλλος και θα κάνουμε το χατήρι του άλλου. Να κάνουμε αυτό που θέλουμε όταν το θέλουμε, και ακόμη και μετά που θα κάνουμε σεξ, δεν θεωρούμε ότι τελειώσαμε, παντρευτήκαμε τώρα, είμαστε μαζί για πάντα. Ναι, κάναμε σεξ, για να είμαι εγώ με καλή κοπέλα, είμαι σοβαρή, δεν κάνω σεξ χωρίς δεσμεύσεις, οπότε εφόσον με αυτόν τον τύπο που βγήκα μια, δύο, τρεις, πέντε, έκανα και σεξ, τελείως έχουμε σχέση. Όχι, δεν έχει σχέση άμα έκανες σεξ. Άμα έκανες σεξ, έχεις γνωρίσει τον άλλον σε μια σεξουαλική συνάντηση. Μπορεί να δημιουργηθεί σχέση, μπορεί να μην δημιουργηθεί σχέση. Να προσέξουμε από όλα αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα, τα οποία μας βάζουν μέσα σε επικίνδυνα κουτάκια και στις φιλίες. Βγήκες με ένα πρόσωπο για καφέ, βγήκατε έξω ένα βράδυ, πήγατε στο κλαμπ, πήγατε από εδώ, τότε που πήγες, εσείς που πηγαίνετε κλαμπ, κάποτε πήγαινα κι εγώ, πήγατε στο κλαμπ, διασκεδάσατε, περάσατε ωραία. Μην το δέσεις κόμπο ότι θα είναι η κολλητή σου ή ο κολλητός σου ή ο καλύτερος σου φίλος ή η καλύτερη σου φίλη. Μην το δέσεις κόμπο. Δώσε ευκαιρία να ξαναβγείς με αυτό το πρόσωπο, να το ξαναγνωρίσεις. Θυμάμαι μια φορά εγώ έκανα παρέα με μια κοπέλα. Ας πω αυτό, αν γελάσετε. Έκανα παρέα με μια κοπέλα το 2006. Έκανα παρέα με μια κοπέλα, έτσι πολύ αποσπασματικά. Και μου φαινόταν μια χαρά. Και μου λέει σε κάποια φάση, ξέρεις, μου λέει, θα πηγαίνω μεταξύ στο τάδε νησί των ανέμων με μια φίλη μου και δεν μπορεί να πάει. Θες να πάρεις τη θέση της? Εντάξει, λέω, άλλη αφελής εγώ, δεν το σκέφτηκα καλά. Και κατέληξα να μένω στο ίδιο δωμάτιο με ένα άλλο πρόσωπο, με το οποίο είχαμε εντελώς διαφορετικό τρόπο σκέψης, εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα και προσωπικότητα, το οποίο αυτό πρόσωπο άρχισε να μου λέει από την πρώτη φορά που είδα μαζί στην παραλία, γιατί αυτή η κοπέλα, τότε εγώ ήμουνα το 2006, ήμουνα 31 και αυτή ήταν 36-37, μου έλεγε ότι είμαι πολύ παχουλή και δεν έπρεπε να φοράω μπικίνι και ότι δεν έχω τόσο ωραίο σώμα όπως αυτή. Μου έλεγε τέτοια. Από εδώ μπαίνουν, από εδώ βγαίνουν εμένα φυσικά αυτά για τα κιλά. Το μόνο μου πράγμα στο οποίο είμαι ξεκάθαρη είναι η αυτοπεποίθηση μου για τα κιλά. Λοιπόν, και μετά από το δεύτερο βράδυ βρήκε έναν τουρίστα εκεί που είμαστε και τον ερωτεύτηκε. Και της λέω, μάνα μου, ο τουρίστας ήταν από άλλη χώρα. Ο τουρίστας, μάνα μου, της λέω, ήρθε εδώ μια εβδομάδα που ήρθαμε κι εμείς. Ήρθε για να περάσει ωραία. Πέρασε ωραία εφόσον γουστάρεις. Αλλά μην το δένεις και ψιλομαντήλι. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Κάθε βράδυ. Ξέρετε πώς είναι στο νησί των ανέμων. Εγώ εκείνη τη μια φορά πήγα, ήταν πάρα πολύ ωραία η φύση, εξαιρετική η φύση. Δεν μου άρεσε πολύ που είχε φασαριά. Νομίζω δεν θα ξαναπάω. Και τότε το 6 ήταν και άλλες οι τιμές, δεν είναι οι τιμές που λένε τώρα. Λοιπόν, ξέρετε τη φάση που σηκώνεσαι κατά τις 12 μία, πας στην παραλία και μετά επιστρέφεις 9-10 πίσω στο κατάλημα που μένεις στο ξενοδοχείο, δίνεσαι, στολίζεσαι, πας και φαγητό και μετά αρχίζεις και παίρνεις βάρνα τα μπαράκια και τα κλαμπ, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, ερχόμασταν από την παραλία, αντινόμασταν, πηγαίναμε για φαγητό, την έπαιρνε τηλέφωνο ο τύπος, μου έλεγε θα πάω για λίγο στο δωμάτιό και σε μία ώρα θα έρθω να συνεχίσουμε τη διασκέδαση. Πήγαινε για μια ώρα στο δωμάτιο, σε μια ώρα την έπαιρνα τηλέφωνο, δεν απαντούσε. Στις δύο ώρες την έπαιρνα τηλέφωνο, δεν απαντούσε. Εγώ έφευγα από το εστιατόριο, πήγαινα στον μπαράκι μόνη μου. Μετά έκλεινε εκείνο τον μπαράκι, πήγαινα σε ένα άλλο μπαράκι. Μετά έκλεινε το άλλο τον μπαράκι, πήγαινα σε ένα άλλο μπαράκι. Και να μην σας τα πολυλογώ, κατέληξα να είμαι μια κοπέλα η οποία γινόταν 5-6 το πρωί και έπρεπε να είχα πάρει και ένα σωρό τηλέφωνα για να μπορέσω να πάω να κοιμηθώ στο δωμάτιό μου. Και εννοείται ότι άμα τη επιστροφή μας
διακόψαμε και τις φιλίες μας. Αλλά δεν ήταν φιλία αυτό το πράγμα. Και εννοείται ότι δεν την μαντρεύτηκε ο συγκεκριμένος. Πήγε στη χώρα του. Ούτε καν της απαντούσε τα μηνύματα μετά. Το οποίο είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο. Ελέγξαμε και το. Και τον αέρα στα λάστιχα μαζί μας, μια χαρά. Δεν το είπα αυτό εντωμεταξύ τώρα για να κατηγορήσω την κοπέλα για το ότι γνώρισε κάποιον σε καλοκαιρινές διακοπές και πίστεψε ότι θα ήταν μια σχέση που θα είχε μέλλον ο καθένας από διαφορετική χώρα κλπ. Το λέω του στείλω ότι δεν ήταν καλή φίλη, γιατί άμα είσαι καλή φίλη δεν αφήνεις τη φίλη σου άϊπνη και να σε παίρνει η φίλη σου τηλέφωνο και να μην απαντάς. Και να είσαι κλειδωμένη μέσα στο δωμάτιο στο ξενοδοχείο και η φίλη σου να είναι ένα πρόσωπο που το νούμερο ένα ελιξίριο στη ζωή της να είναι ο ύπνος. Πραγματικά, παιδιά, χωρίς φαΐ μπορώ, χωρίς ύπνο δεν μπορώ. Πρέπει να κάνουμε μια μέρα ένα βίντεο για τον ύπνο. Γιατί τώρα που είχα χρόνο, διάβασα και μελέτησα και για τον ύπνο και τη φυσιολογία του ύπνου και τη ψυχολογική επίδραση, τη βοηθητική που έχει ο ύπνος. Τις ψυχολογικές ευεργετικές επιδράσεις του ύπνου. Έμαθα κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ξέρετε, γι' αυτό σας λέω και για REM. Και πρέπει να κάνουμε και ένα βίντεο και με τον Πέτρο να μιλήσουμε για τη μηχανή αυτή, για την υπνική άπνοια κτλ. Λοιπόν, και στις φιλίες και στις ερωτικές σχέσεις δεν δίνουμε με τα μούτρα. Ασχολούμαστε να γνωρίσουμε ένα πρόσωπο, αλλά δεν κάνουμε κάτι δεσμευτικό, όπως να πάμε μαζί διακοπές, για παράδειγμα, να μην παθέτω όπως έπαθα εγώ και ακούω τώρα Μύκονος και μουσικό είναι τρίχα. Δεν πάμε να συγκατοικήσουμε με κάποιον μετά από ένα μήνα γνωριμίας. Δεν πάμε να κάνουμε παιδί μετά από δύο εβδομάδες, μετά από δύο μήνες. Δίνουμε το ικανό χρονικό διάστημα, ούτως ώστε εάν θα δημιουργηθεί μία σχέση, να δημιουργηθεί μέσα στα φυσιολογικά χρονικά πλαίσια. Και ο ανθρώπινος εγκέφαλος θέλει χρόνο για να δημιουργήσει μια σχέση. Θέλει χρόνο για να χτίσει το νευρονικό κύκλωμα μιας σχέσης. Δεν δημιουργούνται οι σχέσεις από τη μια μέρα στην άλλη. Και ακόμη και αν δημιουργήσουμε μια σχέση από τη μια μέρα στην άλλη, θα τη δημιουργήσουμε σε σαθρά θεμελία. Άρα, χρειαζόμαστε ουσιαστικές σχέσεις με νόημα στη ζωή μας. Το μίνιμουμ θα έλεγα να έχουμε δύο πολύ καλούς φίλους και ένα ερωτικό σύντροφο ή καθόλου, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο να βρεις ένα ερωτικό σύντροφο που να ταιριάζεις και να θέλει τα ίδια που θέλεις και εσύ. Είπαμε, ζούμε σε μια εποχή fast food. Και με το σύντροφο it takes two to tango και είναι πιο δύσκολο να βρεις σύντροφο παρά καλό φίλο. Ένα, δύο καλούς φίλους. Πρέπει να δίνουμε και το χρόνο και την ενέργεια και για να δημιουργήσουμε τη σχέση αν δεν υπάρχει, αλλά και για να συντηρήσουμε τη σχέση. Η σχέση χρειάζεται να είμαστε δοτικοί, να έχουμε έγνοια για τον άλλο, να παίρνουμε ένα τηλέφωνο, να ρωτούμε τι κάνει, να ενδιαφερόμαστε, να μοιραζόμαστε πράγματα, να μοιραζόμαστε χαρές, να μοιραζόμαστε λύπες, να είμαστε ο ένας στη ζωή του άλλου. Και μπορεί δύο φίλοι να μην μένουν στην ίδια γειτονιά, να μην μένουν στην ίδια περιοχή, αλλά να βρίσκονται, ξέρω εγώ, μια φορά τη βδομάδα, μια φορά το μήνα, να μιλάνε με τηλεφωνήματα, με μηνύματα. Εγώ έχω κάποια πρόσωπα μέσα στη ζωή μου, 3-4, εκ των οποίων τα δύο είναι τα παιδιά μου, οι οποίοι καθημερινά μου στέλνουν μήνυμα και απαντάω ή τους στέλνω. Έχω. Ναι, έχω την Αριστονίκη, έχω τον Λάζαρο και την Κυριακή, έχω μια άλλη παιδική μου φίλη, τη Μαρία, και ο φίλος μου ο πρόδρομος μου στέλνει και έχω και άλλες φίλες και φίλους που μου στέλνουν ή που τους στέλνω, αλλά αυτή που σας είπα είναι ο πολύ στενός κύκλος που καθημερινά θα έχω κάποια επαφή και κάποιο μήνυμα. Μπορεί να μην μιλήσουμε στο τηλέφωνο, μπορεί να μην βρεθούμε. Αλλά γνωρίζω, ας πούμε, σήμερα που είναι Αριστονίκη και τι κάνει και ποιες είναι οι έγνοιες της και την έχω στο μυαλό μου ή που είναι Μαρία ή που είναι τα παιδιά κλπ. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε όλη μέρα στα τηλέφωνα και όλη μέρα στα μηνύματα, αλλά ένα hello θα του στείλουμε, μια καρδούλα, κάτι. Εδώ επικοινωνώ με τους περισσότερους από εσάς μέσω καρδούλες από τα μηνύματα, κάτω από τα σχόλια στο βίντεο. Λοιπόν, είπα πολλά, Λάκη μου, εσύ έχεις μια ουσιαστική σχέση? Ξέχασα την πιο ουσιαστική σχέση στη ζωή μου, το λακκούλι. Ναι, αυτό το άκακο πλάσμα, το τρυφερούλι, το οποίο υπάρχει έτσι αθόρυβα. Είναι αθόρυβος και γλυκά. Και το οποίο αυτό πλάσμα έχει ηρεμήσει και οριμάσει. Ε, τι σκυλάκι το φίλε σου, ρε! Ε, τώρα.
Εδώ στον δρόμο το βλέπεις. Γεια σου σκυλάκι. Σκυλάκι, μας έφυσα μόνο σου. Σκυλάκι, απόγευμα και κυκλοφορείς μόνο. Κυκλοφορεί μόνο σου, απόγευμα. Σκυλάκι, κυκλοφορείς μόνο σου. Ας ρωτήσετε το κινητό. Ακούσανε το Λάκι να γαμίζει. Έρχεται και το άλλο σκυλάκι. Λάκι, με αυτά τα σκυλάκια τρελάσανε εσένα. Είναι τρελά σκυλά. Είναι τρελά σκυλά. Κοίτα, κοίτα, τρέχουν μόνοι τους. Κοίτα, 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 Λάκι. Τρέχει μόνο του. Τρέχει μόνο του, Λάκι, μες στο δρόμο. Είδες, έχει και ο Λάκης φίλους, είδετε. Έχει και ο Λάκης φίλους. Είναι κάτι τρελό σκυλά αυτά. Που πάμε το βράδυ περπάτημα και τα βρίσκουμε τα τρελό σκυλά. Το δικό μου το τρελό σκυλό με αγάπη μου, αυτούς πας και βρίσκεις. Αυτή είναι η φίλη σου. Αχα, την απάνω γειτονιά. Αχα. Δεν τον αφήνω εγώ τώρα. Τώρα η ώρα 5 και 20 το απόγευμα θα πας. Η ώρα 11 το βράδυ που δεν έχει αυτοκίνητα να σε αφήσω να πας. Τώρα όχι. Και ώρα 11.30 θα πάμε περπάτημα και θα τους βρούμε. Τι μαϊμούνια που είναι αυτά. Αυτά που λέτε. Αυτά. Δεν ξέρω αν έκανε νόημα σε κανέναν αυτό το θεωρητικό vlog. Απολογούμε αν δεν έκανε. Ήθελα να μοιραστώ αυτά στις σκέψεις. Σκυλί μου! Σκυλί μου! Σκυλί μου! Όλα τα σκυλιά σκυλιά κυκλοφορούν ελεύθερα. Μόνο το δικό μου σκυλί είναι δεμένο. Είδατε πώς έπαθε. Είναι κοινωνικό σκυλάκι. Ναι. Και χαρίνο. Γαβγίζεις αγάπη μου, σε άκουσα στο βίντεο να γαβγίζεις. Ήταν από τη χαρά σου που είδες τα λέτε σκυλάκια. Ναι.